Θέλω ένα σχόλιο από εσάς, γιατί ακούσαμε χθες και τον κύριο Παπαγεωργόπουλο και τον κύριο Λεμούσια, οι οποίοι είπαν ότι επιστρέψαμε στην ρωμαϊκή αγορά. Θέλει αίμα λοιπόν η αρένα. Γίνεται μια συζήτηση τον τελευταίο καιρό για το ότι η Τρόικα, υπάρχει στο παραπολιτικό ρεπορτάζ, τους ζητά να στείλουν πολιτικούς και επιχειρηματίες στην φυλακή, κύριε Καζάκη, για να εκτονωθεί η κοινωνική οργή, το αίσθημα οργής και να αποφευχθεί ενδεχομένως μια κοινωνική επανάσταση. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Ενδεχομένως να ισχύει αυτό, δηλαδή να έχει μια βάση αυτό το πράγμα. Πολύ δε περισσότερο όταν βλέπουμε εδώ και μήνες να εκτελήσεται ένας πόλεμος ανάμεσα στην ντόπια ολιγαρχία, στους ντόπιους ολιγάρχες και στους ξένους κατακτητές. Δηλαδή, όταν βλέπεις το Stern, το New York Times και άλλα τέτοια περιοδικά, τα οποία βέβαια είναι πολύ ευαγή, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το καλό της χώρας και του ελληνικού λαού, να ανοίγουν μέτωπο απέναντι στους εφοπλιστές, στους μεγάλους ολιγάρχες, να το πούμε έτσι, της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, φαίνεται ότι παίζεται ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με τη μοιρασία της πίτας. Όμως πέρα από αυτό, το αν και σε ποιο βαθμό κάποιες καταδίκες τύπου Παπαγεωργόπουλου ή Τσοχατζόπουλου ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό, νομίζω ότι εκεί πέφτουν έξω, γιατί το ζήτημα, πώς να το πούμε έτσι, το ολίσθημα το οποίο έχει πέσει, στο οποίο έχει υποπέσει το πολιτικό σύστημα, δεν είναι, πώς να το πούμε, δεν μπορεί να ξεπληθεί έτσι εύκολα. Δεν μπορεί να ξεπληθεί με μια δικαστική απόφαση που αφορά 17,9 εκατομμύρια. Θα σας πω μόνο ένα απλό στοιχείο, έτσι. Έκλεισε το 12 και βγήκαν στο εξωτερικό από τις τράπεζες μέσω των επιχορηγήσεων που έγιναν από το ελληνικό κράτος 100,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα στην ιστορία της χώρας. Μόλις τον προηγούμενο χρόνο είχαν βγει 20 δισεκατομμύρια και από τα 20 πήγαμε στα 100. Θα κληθεί κανένας να πει γιατί? Θα κληθεί κανένας να μας πει πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν 100,5 δισεκατομμύρια από τη χώρα σε τοποθετήσεις μάλιστα καθαρά κερδοσκοπικές, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Δηλαδή το 50% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος βγήκε το 12 στο εξωτερικό από τις τράπεζες την ίδια ώρα που εμείς επιχορηγούμε τις τράπεζες, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος. Διαμέσου του δημόσιου χρέους και των κρατικών εγγυήσεων. Γι' αυτό θα καθίσει κανείς ως καμνή? Θα δώσει λόγο? Ή θα πρέπει ξανά να συνεχίσουμε το ίδιο βιολί, οριζόντιες περικοπές, να αρπάξουμε από τους συνταξιούχους, από τους μισθωτούς κτλ. Χρήστο, θέλω σχόλιο γι' αυτό, γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση και στον κόσμο. Έβλεπα χθες τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, όπου ο κόσμος, ενώ του έλεγαν για την εισόδια κάθριξη για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο, ο κόσμος συνέχιζε να λέει, ναι, ωραία, τα χρήματα θα δοθούν, θα πάρουν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό ενδιαφέρει λοιπόν, όλο τον κόσμο. Δίνεται αίμα στην αρένα, πιστεύεις? Ναι. Θα θυμίσω ότι πριν από 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε πει και εδώ, που είχαμε μάθει τότε για την μία δημοσκόπηση που έγινε από με αμοιβή της κυβέρνησης προς τους δημοσκόπους. Κρυφή δημοσκόπηση. Ακριβώς, ναι. Το προς τα πού πηγαίνει η κοινωνία. Διαπιστώνανε στα ερωτήματα ότι η κοινωνία έχει φτάσει στο αμήν. Και το συμπέρασμα των επικοινωνιολόγων ήταν ότι πρέπει να βρεθεί μια βαλβίδα εκτόνωσης. Ήταν λίγο πριν ακούσουμε τα πρώτα ονόματα υπουργών που είναι να πάνε στη φυλακή. Αυτό που κάνουν λάθος οι επικοινωνιολόγοι όμως είναι το εξής. Ότι άλλο πράγμα το να στείλει στη φυλακή κάποιους κλέφτες πολιτικούς και άλλο πράγμα να του κλέβεις του ιδίου την τσέπη. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός φουσκώνει ή να πω το αντίθετο, πέφτει κάτω στο χώμα, γιατί του κλέβουν μέσα από την τσέπη. Ναι, μεν τον ενδιαφέρει να πάνε κάποιοι υπουργοί και κάποιοι πολιτικοί που λελάτισαν το δημόσιο και τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση να πάνε φυλακή, αλλά δεν είναι. Θέλει να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση με ανακούφιση και όχι με επιχειρήματα επικοινωνιακά και ψέματα. Δηλαδή, δεν θα μειώσουμε τις συντάξεις. Ή έρχεται η ανάπτυξη. Αυτή τη λέξη την ακούμε 3,5 χρόνια. Φτάσαμε βέβαια, θα μου πεις Φραντζέσκα μου, στο σημείο που λέει ότι ο Πρωθυπουργός είπε να θα απογειωθούμε. Δεν μας είπε όμως πότε θα προσδεθούμε. Και βλέπουμε ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται. Επενδύσεις δεν γίνονται. Οι μισθοί έχουν φτάσει πολύ χαμηλά. Δεν έχει έρθει κανένας επενδυτής και το Κατάρ, εδώ πρέπει να το σημειώσουμε, δεν έρχεται
από την μπροστινή πόρτα όπως θα έπρεπε με διεθνή διαγωνισμό, αλλά μπήκαν σε μια διαδικασία να τροποποιήσουν τις διαδικασίες και να είναι μόνο σου και κυρίαρχος, δηλαδή σαν αφεντικό. Ζητάω αυτό, πληρώνω και το παίρνω. Εδώ το ερώτημα που γεννάτε, Χρήστο, είναι μετά και από αυτή την έκθεση και θα δούμε σε πολύ λίγα λεπτά το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, την έκθεση αυτή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία λίγο πολύ τους λέει ότι είστε άχρηστοι και ανεπαρκείς υπάλληλοι, συμπληρώνουν οι συνάδελφοι στις εφημερίδες, γιατί καταφέρατε να συγκεντρώσετε 0,5% των χρεών από τους μεγαλοφιλέτες. Θα ζητήσω, από ποιον... Λοιπόν, και συζητάμε τώρα για φυλακή, για τους ανθρώπους που χρωστούν 5.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, κατά σχέση μισθού, συντάξεις, ακίνητα. Γι' αυτό θα αποτύχει δηλαδή, και αυτό το επικοινωνικό... θα μπει φυλακή. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και αυτό το επικοινωνικό τρίκ, αν θέλεις, που το χρησιμοποιούν για κάτι αυτονόητο πάει στη φυλακή ο Παπαγεωργόπουλος. Γιατί έκλεψε. Δηλαδή, λες εκτόνωσης. Ακριβώς. Δεν μπορεί να περάσει. Όλες οι παγίδες που στήσανε από τότε μέχρι σήμερα, ο κόσμος αδιαφόρησε. Η Τρόικα, δεν χρειάζεται να έρθει η Τρόικα να μας το πει ότι είναι ανεπαρκέστατη η μηχανισμή, η πολιτική που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των μηχανισμών, διότι από πού προσπαθούν να πάρουν, από αυτό που δεν έχει. Αυτό που δεν έχει και τα έχει δώσει όλα, τι θα δώσει. Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω και την απειλή πλέον την παίρνει στο αστειευόμενο. Θα πάμε φυλακή, ωραία, θα περνάμε και όμορφα και ωραία. Βέβαια, εκτός εάν πιστεύουν ακόμη αυτό που λέει ο κ. Βενιζέλος, ότι υπάρχει λίπος στον ελληνικό λαό ή όπως το είπε τελευταία, υπάρχουν στα σεντούκια καταθέσεις και να βγουν καταθέσεις. Μα δεν έχει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, και γι' αυτό δούμε... θα αποτύχει συνέχεια, λοιπόν, θα αποτυχάνει να συνέχεια. Να δούμε το ρεπορτάζ και να επιστρέψω στην κουβέντα μας, να πάρω το σχόλιο από τον κ. Σακελαρίδη και τον κ. Καζάκη. Να πάρω το πρώτο σχόλιο εδώ από τον κύριο Σακελαρίδη για να δούμε συγκεκριμένα στο οικονομικό πρόγραμμα που εσείς έχετε εκπονήσει, κύριε Σακελαρίδη. Ένα, δύο, τρία τα πρώτα σας βήματα τι μπορείτε να κάνετε. Βλέπουμε την έκθεση, γνωρίζουμε την κατάσταση σχέση με ό,τι υπάρχει. Αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία λείπουν από τα ταμεία δεν μας οδηγούν σε νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Υπάρχει τεράστια απόκληση. Συγκεντρώνονται τα έσοδα, Ιανουάριο και ένα σχέδιο. Οπότε να σας μιλήσω λίγο για το σχέδιο στο φορολογικό. Για μας πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, επειδή το φορολογικό στην ουσία συμπυκνώνει, αν θέλετε, όλη αυτή την κοινωνική αδικία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, ότι υπάρχουν κάποιοι που πληρώνουν και κάποιοι που δεν πληρώνουν, συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα ποσοστά. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι περίπου το 70-75% των φορολογικών εσόδων, προέρχεται από αυτούς. Ταυτόχρονα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Δεν περιμέναμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έρθει να μας το πει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν μιλάμε για φοροδιαφυγή, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν θες να εκπονήσεις ένα πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, πρέπει να συγκεκριμενοποιήσεις τι εννοείς. Γιατί υπάρχει από τη μία η φοροδιαφυγή, η οποία είναι η λεγόμενη λειτουργική φοροδιαφυγή, η οποία έχει επέλθει τώρα κυρίως μέσα στην κρίση από μικρές και πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν φοροδιαφύγουν. Γι' αυτό βλέπουμε και τα συσσωρευμένα χρέη προς το δημόσιο. Από την άλλη, υπάρχει φοροδιαφυγή και αυτό είναι και η πολύ μεγάλη έκταση, ο μεγάλος όγκος της φοροδιαφυγής που έχει να κάνει με άλλου τύπου ζητήματα. Νούμερο 1. Λαθρεμπόριο καυσίμων, λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάει κανένα στην κυβέρνηση. Το ξέρουν όλοι ότι υπάρχει, ξέρουν τι γίνεται μέσα στα δηληστήρια, δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Υπάρχουν στην ουσία κυκλώματα μαφίας κυριολεκτικά, όπου κανένα δεν πρόκειται να τα ακουμπήσει. Ειδικά για τα τσιγάρα, μπορώ να σας πω, υπολογίζεται ότι η φοροδιαφυγή από τους τελωνιακούς και από τους εφοριακούς ότι ξεπερνάει τα 400, γύρω στα 500 εκατομμύρια ετησίως μόνο από τα τσιγάρα. Φανταστείτε τι γίνεται στο πετρέλαιο. Μετά από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες μορφές φοροδιαφυγής. Έχουμε τις λεγόμενες ενδομηλικές συναλλαγές. Είναι παράδεισος για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις η Ελλάδα με το σύστημα αντιμετώπισης σε πολλά εισαγωγικά του λεγόμενου transfer pricing των ενδομηλικών συναλλαγών. Εκεί πέρα, αν δεν γίνει κάτι πραγματικά, χάνονται, σπαταλούνται εκατοντάδες εκατομμύρια από χρήματα σε αυτά τα ζητήματα. Όμως για να μην πολυλογώ, να σας περιγράφω τη φοροδιαφυγή, να σας πω συνοπτικά τι εμείς έχουμε σκοπό να κάνουμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι για να αναδιαμορφώσεις το φορολογικό σύστημα με έναν τρόπο έτσι ώστε να είναι και κοινωνικά δίκαιο και αποτελεσματικό αλλά και αναπτυξιακό, ειδικά σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα, την οποία την περιγράφει και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν είναι ζήτημα η αναπροσαρμογή του φορολογικού συστήματος, απλά να αλλάξει κάποιους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Τα αποτελέσματα όμως μιας αυξομοίωσης φορολογικών συντελεστών θα είναι μηδαμινά σε ένα φορολογικό σύστημα που δεν λειτουργεί τίποτα. Επομένως, για μας, εμείς ξεκινάμε από αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το λέγαμε και προεκλογικά, το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Τι θα πει περιουσιολόγιο? Σημαίνει καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να υπάρχει ένας χάρτης. Να ξέρουμε τι πλούτος υπάρχει,
πού υπάρχει και τι μπορεί να φορολογηθεί. Ξέρουμε στην κατάσταση στην ελληνική οικονομία, ξέρουμε τι έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια, ξέρουμε όμως ότι υπάρχει πάρα πολύς πλούτος ο οποίος έχει βγει έξω και ο οποίος είναι κρυμμένος ακόμα και σε έργα τέχνης, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, σας λέω ένα ακραίο αλλά συνηθισμένο παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Είναι ομόλογα, είναι μετοχές, είναι επενδύσεις, τοποθετήσεις, τα ακίνητα, το πιο γνωστή τοποθέτηση, επένδυση στο εξωτερικό. Όλα αυτά, αν δεν είναι καταγεγραμμένα με έναν τρόπο πολύ συστηματικό, και ξέρετε, αυτό ακριβώς λειτουργεί και σε άλλες χώρες. Εμείς δεν λέμε κάτι ακραίο. Αυτό ακριβώς είναι το σύστημα της καταγραφής περιουσίας και στη Γερμανία. Και για τις offshore εταιρείες θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σακελαρίδη. Γιατί ο κόσμος λέει, εγώ που είμαι φτωχός, καλά, ούτως ή άλλως δεν έχω κάτι να κρύψω, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχω χρήματα. Οι άνθρωποι αυτοί που λέτε, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, κύριε Σακελαρίδη, έχουν offshore εταιρείες. Πώς θα τους βρείτε πίσω λοιπόν από τις offshore εταιρείες? Οι offshore εταιρείες είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρουμε προφανώς τι συμβαίνει. Όλοι οι άνθρωποι όμως του κεφαλαίου έχουν offshore εταιρείες. Είναι πίσω από offshore. Και γι' αυτό υπάρχουν μηχανισμοί, τεχνικοί μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν, αν θέλουν και αν θέλουμε και αν υπάρχει πολιτική βούληση. Πολύ σημαντικό πράγμα. Για να κάνεις μια φορολογική μεταρρύθμιση χρειάζεται πρώτα απ' όλα πολιτική βούληση. Έτσι. Να μην υπάρχουν φαινόμενα που βλέπουμε μέσα στο φορολογικό μηχανισμό. Υπάρχουν και μπορείς να κάνεις και διεθνείς συνεργασίες σε ένα παγκόσμιο, σε μια περίοδο ιστορική όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία, αν θέλετε, η κάθε χώρα και για τους δικούς της λόγους και για τα συμφέροντα ενδεχομένως που εκφράζει. Υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με το πώς οι offshore και φορολογική παράδειση λειτουργούν, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται αυτή η δημοσιονομική κρίση. Υπάρχουν τέτοιου τύπου μηχανισμοί που μπορούν τουλάχιστον να μπει μια φραγή και να υπάρχει μια έτσι, να εισπραχθούν κάποια χρήματα από αυτές τις χρονικά offshore. Περιθώρια υπάρχουν. Γιατί χρονικά περιθώρια. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Η φυλιά έχει φτάσει στο λαιμό του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ωραία αυτά που λέτε. Προφανώς. Χρονικά περιθώρια υπάρχουν. Υπάρχουν. Εμείς αυτό που λέμε και θέλουμε να κάνουμε στην ουσία είναι στο φορολογικό μας πρόγραμμα. Προσπαθούμε να το χωρίσουμε σε διάφορους χρόνους. Υπάρχει το πολύ βραχυπρόθεσμο διάστημα όπου θα κληθείς να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση όπου τα περιθώρια θα είναι ελάχιστα. Υπάρχει το μέσο πρόθεσμο και υπάρχει και το μακροπρόθεσμο. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες αλλαγές, αν θες να αλλάξεις, ας πούμε, τη φορολογική διοίκηση και όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο προφανώς. Το θέμα είναι τι θα κάνεις από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, αυτό που μπορείς, ας πούμε, να κάνεις στην ουσία είναι να δεις κάποιες γρήγορες αλλαγές μέσα στο φορολογικό σύστημα, οι οποίες από τη μία θα αποτελούν μια ελάφρυνση. Και η ελάφρυνση, ξέρετε, των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, με την κοινωνική πολιτική, δηλαδή να ελαφρυνθούν αυτά τα στρώματα, που προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα χαράτσια, για παράδειγμα. Θα τα καταργήσουμε. Έτσι, πέστε μας. Αλλά να σας πω. Θα σας πω, ναι. Για να μπορεί να γίνεται και εύκολα κατανοητό στον κόσμο. Κατάργηση, λοιπόν, των χαράτσιων. Τα χαράτσια, αυτό που λέμε είναι ότι θα τα καταργήσουμε και προφανώς, επειδή ξέρετε. Περιουσιολόγιο, είπατε. Επειδή. Για τα χαράτσια να σας πω, προφανώς θα υπάρχει ένας φόρος που θα αφορά την περιουσία, γιατί δεν μπορεί να είναι αφορολόγητη η περιουσία. Το θέμα είναι ένας δίκαιος φόρος και να απαλλάσσει κάποια τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα μεγάλα πλέον τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία δεν δύναται να πληρώσουν. ΦΠΑ θα μειωθεί. Το ΦΠΑ είναι ένας στόχος ο οποίος από τα άμεσα που λέμε, σε ήδη βασικής ανάγκης, να μειωθεί κατά πολύ. Και μετά στα γενικότερα ήδη. Ναι, δεν έχετε κάνει κάποια μελέτη? Αυτό που λέμε είναι να πάει στο 9% στα είδη βασικής ανάγκης. Και από εκεί και πέρα να επιστρέψει στο 18% για άλλου τύπου προϊόντα. Και το ίδιο ισχύει προφανώς και για την εστίαση και για τον τουρισμό. Για μας όλα αυτά, επειδή ξέρετε, πολλοί θα πούν. Και έχει μια λογική και θα το σκέφτεται και ο κόσμος που μας ακούει. Και ενδεχομένως και εσείς. Ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα χάσουμε έσοδα. Εμείς λέμε με αυτόν τον τρόπο ότι θα κερδίσουμε έσοδα. Θα κερδίσουμε έσοδα γιατί θα δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσει η οικονομία. Και αν δεν λειτουργήσει η οικονομία, και αυτή είναι η διαφορά στη δικιά μας φιλοσοφία με τη φιλοσοφία της κυβέρνησης και του μνημονίου. Ότι αν δεν λειτουργήσει η οικονομία, δεν πρόκειται να αποδώσει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που έχει γίνει μεγάλη φασαρία τις τελευταίες μέρες είναι τι θα γίνει με τους μισθούς τελικά. Θα επανέλθουν άμεσα ή μακροπρόθεσμα οι μισθοί στο βασικό μισθό? Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας. Για τον κατώτατο, λες. Για τον κατώτατο. Για τον κατώτατο, ναι. Ναι. Υπάρχει. Να, ορίστε, αυτό που είπατε κι εσείς τώρα, αυτό είναι και το βασικό ζήτημα, ας πούμε, που έχει γίνει ενδεχομένως ένα μπέρδεμα πάνω στο οποίο ήθελε
να παίξει μια σπέκουλα και η Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά δηλαδή του κατώτατου με όλους τους μισθούς. 10 ποσά έχετε πει διαφορετικά. Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγαμε καλά στο να πετύχουμε το ποσό. Άρα, ποιο ποσό όμως είχε το 751, το 751 νομίζω, 751, επιστροφή δηλαδή. Στην ουσία τι λέμε, δεν βάζουμε τυχαία ένα ποσό. Εντάξει, είπε επιστροφή στο βασικό μισθό. Να σας πω αυτό που έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς, αν δεν καλά, του 28 Φλεβάρι του 12, ένα χρόνο ακριβώς πριν, υπογράφηκε μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία καταργούσε, μάλλον μείωνε τους κατώτατους μισθούς κατά 22% και 32% για τους νέους κάτω των 25. Εμείς λέμε ότι αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θα την καταργήσουμε. Γιατί θα συνεπάγεται αυτό? Συνεπάγεται ότι ο μισθός ο κατώτατος επιστρέφει στο 751, στα 751 ευρώ, ότι δηλαδή ίσχυε πιο πριν. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Αυτό λέμε εμείς. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί πώς λειτουργεί το σύστημα διαμόρφωσης των μισθών? Καθορίζεται προφανώς ο κατώτατος μισθός. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κατώτατος μισθός διαμορφωνόταν μέχρι τώρα και ήταν συνταγματικά κατοχυρωμένο να διαμορφώνεται από τους κοινωνικούς φορείς, ΓΕΣΕ, ΕΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ. Με αυτή την πράξη στην ουσία καταργήθηκε αυτός ο κοινωνικός διάλογος και η συλλογική διαπραγμάτευση. Εμείς αυτό που λέμε είναι θα επαναφέρουμε το μισθό με κατάργηση αυτού του νόμου και από εκεί και πέρα θα επαναφέρουμε όλο το θεσμικό αυτό πλαίσιο, έτσι ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίζουν το κοινωνικό, τον κατώτατο μισθό, έτσι όπως πρέπει και στην ουσία και να είναι και κατοχυρώνεται και συνταγματικά. Αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί που αφορά την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την αποδυνάμωση των κλαδικών συμβάσεων, την προώθηση ατομικών. Δηλαδή θα καταργήσετε όλο το θεσμικό αυτό πλαίσιο και θα επαναέρθουμε στο παλιό θεσμικό πνευματικό. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Άρα, και αυτό, το 19 που είπατε, από το 23 να πάμε στο 9. Ναι, ναι. Για τα βασικά ήδη, είπατε. Όχι, στα βασικά ήδη έχουμε πει να πάει στο 9%. Στο 9, γι' αυτό λέω. Στο 9 για τα βασικά ήδη. Στο 18, λέτε και τα υπόλοιπα, το περιουσιολόγιο, κατάργηση των χαρατσιών. Συγκεντρώνω εγώ 1, 2, 3, αυτά που λέτε. Και προφανώς μεγάλη αναμόρφωση. 751 για τον κατώτατο. Μεγάλη αναμόρφωση του φορολογικού, του φοροελεγκτικού και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πώς? Μας κλεβάζουν, μας υβρίζουν και μας αδειάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πρότινος είχαν παραδεχτεί ότι έκαναν οι ίδιοι λάθος για την καταστροφική πολιτική που εφαρμόζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αντί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό να παραδιαπραγματευτούμε και να πιέσουμε, τώρα επιστρέφουν και σε κάθε έλεγχο μας αδειάζουν. Ότι είστε πολύ κακοί μαθητές και δεν κάνετε τίποτα από όλα αυτά που λέμε. Καταρχήν, καλώς κάνουν και μας κλεβάζουν για το φορολογικό σύστημα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια. Θα μου πείτε, ποιοι είναι αυτοί που μας κλεβάζουν? Ποιοι μας κλεβάζουν? Ακριβώς αυτό. Αλλά για το συγκεκριμένο, τουλάχιστον έχει σημασία. Παραδέχτηκαν τα λάθη τους. Έχει σημασία να γίνεται θέμα μέσα στην ελληνική κοινωνία για να καταλαβαίνει και η ελληνική κοινωνία που έχει φτάσει αυτός ο φορολογικός μηχανισμός. Γιατί είναι έτσι αυτός ο φορολογικός μηχανισμός? Προφανώς, γιατί είναι ζήτημα και πολιτικής βούλησης. Άρα, λέτε, δεν υπάρχει ξεκάθαρη. Λοιπόν η πολιτική βούληση. Απολύτως δεν υπάρχει. Από τη συγκυβέρνηση, ξέρετε λοιπόν, τι συμβαίνει μέσα στις εφορίες. Για τους μεγαλοφυλέτες, πάμε να ασχοληθούμε μόνο με το συνταξιούχο και το μισθωτό με τα 3 και τα 5 χιλιάρια και να τον κλείσουμε φυλακή. Να σας πω και δύο παραδείγματα, χωρίς να θέλω. Εκατομμύρια. Είναι συνέτερη. Δύο παραδείγματα να σας πω και χωρίς να θέλω να μιλάω πάρα πολύ και να μονοπολώ. Δύο παραδείγματα. Όχι, παρακαλώ, με συγχωρείτε εγώ. Υπάρχει η λεγόμενη Επιτροπή για τις Μεγάλες Οφειλές του άρθρου 70α, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Είναι οι πολύ μεγάλες οφειλές οι οποίες πηγαίνανε σε μια επιτροπή μέσα από το μνημόνιο. Τέλος πάντων, φτιάχτηκε αυτή η επιτροπή. Οι μεγάλες οφειλές να πηγαίνουν για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε μια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος. Όπου εκεί πέρα αυτή η επιτροπή να εξετάζει τις οφειλές πάνω από 50.000, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ. Αυτή η επιτροπή για 1,5 περίπου χρόνο, για 2 χρόνια δεν έκανε τίποτα, δεν εισέπραξε τίποτα, επειδή δεν ήταν στελεχωμένη. Ξεχάσανε να βάλουν κόσμο σε αυτή την επιτροπή και να λειτουργήσει αυτή η επιτροπή. Αυτό που σας έλεγα πριν για την υπηρεσία των ενδομηλικών συναλλαγών, που είναι το μεγάλο κόλπο που στείλουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή από αυτό το θέμα. Υπάρχει μια υπηρεσία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία ασχολείται με αυτό το ζήτημα, η οποία είχε έναν άνθρωπο. Ένα εξαιρετικά σύνθετο, το πιο σύνθετο ζήτημα στη φοροαποφυγή των πολυεθνικών, όπου από την πλευρά των πολυεθνικών ασχολούνται τεράστια μυαλά και δεκάδες επιτελεία για το πώς θα το πετύχουν για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Η Ελλάδα για όλη τον έλεγχο των ενδομηλικών συναλλαγών έχει έναν άνθρωπο. Είναι πολύ τάλαντος γι' αυτό. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτό δεν είναι έλλειψη πολιτικής βούλησης. Λοιπόν, πρέπει να πω στον κύριο Καζάκη. Κύριε Καζάκη, θέλω το σχόλιο σας. Σχετικά με τι? Με τα όσα ακούσατε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ απλά θέλω να πω τα εξής. Είναι εφικτά όλα αυτά. Γιατί δεν παίρνουμε, όχι. Θα σας πω γιατί, για ποιο λόγο. Όχι, δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Να σας πω για ποιο λόγο. Δεν παίρνουμε υπόψη μας σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας σαν πρώτο μέτρο μέσω της φορολογίας να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα σε συνθήκες απίστευτης ύφεσης, κατάρρευσης δηλαδή, της οικονομίας, των εισοδημάτων, της κατάστασης της παραγωγής, τα πάντα και ταυτόχρονα με ανοιχτά σύνορα. Δηλαδή, όποιος πιστεύει ότι με φορολογικά μέτρα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε τέτοιες διαδικασίες ύφεσης και με ανοιχτά τα σύνορα, δηλαδή τα οικονομικά σύνορα, δηλαδή τη δυνατότητα που ο άλλος έχει να βγάλει τα κεφάλαιά του ανά πάσα στιγμή έξω, τότε πιστεύω ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Πολλά από αυτά τα πράγματα οφείλουν να γίνουν, δηλαδή μια αναδιανομή εισοδήματος μέσω φορολογίας, δικαιοσύνη, τα πάντα. Ωστόσο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι πρώτον να ελέγξεις την οικονομία σου και να παράγεις εισόδημα. Δηλαδή, να δώσει τη δυνατότητα να παραχθεί εισόδημα και να μπει η παραγωγή σε κίνηση. Εάν δεν γίνουν αυτά, ό,τι και να λες μετά για αναδιανομή εισοδήματος, μιλάς για μια αδιανομή εισοδήματος στον πάτο του βαρελιού. Προσπαθείς δηλαδή, ό,τι έχει απομείνει στον πάτο, να τα αναδιανύμεις. Παράδειγμα, είπα προηγουμένως για τα 105,5 δισεκατομμύρια που βγήκαν και κάνανε κερδοσκοπικές τοποθετήσεις στο εξωτερικό. Ήδη δεν μπαίνει ένα χώρο 20% εκεί. Δηλαδή, όλα τα κεφάλαια που φεύγουν από την Ελλάδα και τοποθετούνται στο εξωτερικό σε κερδοσκοπικού τύπου τοποθετήσεις, που είναι σαφείς ποιες είναι, που είναι τοποθετήσεις ομόλογα, έντοκα γραμμάτια και ρέπος, να φορολογούνται 20%. Κύριε Σακελαρίδη, εσείς θα το κάνετε αυτό? Εμείς έχουμε εκεί μέσα στην πρότασή μας. Έχει κάνει οικονομική ανάλυση, είναι έμπειρος οικονομικός αναλυτής. Εμείς μέσα στην πρότασή μας. Θα φορολογήσετε 20%. Δεν ξέρω αν το φορολογήσουμε. Λέει ένα τεράστιο πλούτο, 105 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα είναι 20 ή αν θα είναι. Εμείς προφανώς όλα αυτά τα πράγματα τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Έχει δίκιο ο κύριος Καζάκης αυτό που λέει. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πώς αυτές οι ροές και ακόμα. Προσέξτε να δείτε και έχει σημασία, γιατί πολλές φορές μας λένε εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Πέστε μου, γιατί τον διέκοψα, γιατί ήθελα αμέσως στην απάντησή σας για να επιστρέψω σε εντάξει, ωραία, ναι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι είναι μέσα από τα πράγματα τα οποία κοιτάμε. Ωραία. Κύριε Καζάκη. Κοιτάξτε. Εγώ χαίρομαι για αυτήν την απάντηση. Αλλά για να κάνουμε, γιατί κάνουμε ζωντανή συζήτηση και επειδή δεν είναι κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι για την απάντηση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το ρεύμα λέει ναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένω με συνεργασία άλλων κομμάτων θα βρεθεί. Σαφέστατα. Χαίρομαι για την απάντηση. Οι κυβέρνησεις πρέπει λοιπόν να μας πούν τι ακριβώς θα κάνουν σε μια τέτοια κατάσταση. Χαίρομαι απόλυτα. Με μια διαφορά όμως. Ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακριβώς θα έλεγα κάτι. Θα απαντούσα σχετικά με αυτό. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί, δηλαδή, γιατί είναι ελευθερία κίνησης κεφαλαίου. Είναι τα 4 κεκτημένα τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή δεν μπορείς να περιορίσεις την κίνηση κεφαλαίου. Και η φορολογία, παράδειγμα, δεν το είπα αυθαίρετα. Ο Ομπάμα επιβάλλει φορολογία στην εξωτερήκευση των κεφαλαίων του αυτή τη στιγμή, στα κεφάλαια που φεύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 16% φορολογία. Τώρα, ο Αμερικάνος πλανητάρχης, έτσι δεν μιλάμε τώρα για τη Μητρόπολη του καπιταλισμού, δεν μιλάμε για καμιά αριστερή ή ξέρω εγώ τι άλλο εξουσία. Άρα, αυτός μπορεί να το κάνει βεβαίως γιατί ελέγχει τα σύνορά του. Δεν είναι μπάτε σκυλιά, λέστε. Μέσα όμως στην Ευρωζώνη, εμείς έχουμε πλήρη ελευθερία, καθεστώς πλήρους ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου. Άρα, αυτός που βγάζει έξω, και μιλάμε για το 50% του ΑΕΠ, δεν μιλάμε τώρα για μερικά χρήματα που βγήκαν σε κάποιες βαλίτσες ή κάποια πορπαγκάζ. Αυτά βγήκαν διαμέσου των τραπεζών τεράστια κεφάλαια. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχεις είναι να ελέγξεις την οικονομική σου επικράτεια. Η οικονομική επικράτεια σημαίνει το πώς κινούνται όλες αυτές οι ροές. Και κυρίως του κεφαλαίου. Και θα χρειαστεί, και να είστε σίγουροι ότι θα χρειαστεί, βγαίνει από την οικονομική ανάλυση, μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά στοιχεία, ότι δεν θα χρειαστεί απλά να επιβάλλουμε τέτοιο φόρο, αλλά τέτοιο φόρο σε αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, θα χρειαστεί να φορολογήσουμε τα κεφάλαια που φύγανε στο εξωτερικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Λόρδος Μέρβιν Κινγκ, που είναι διοικητής της Τράπεζας Αγγλίας, έτσι, πρότεινε στον Κάμερον, πρωθυπουργό της Βρετανίας, να φορολογήσει κατά 90% τα περασμένα κέρδη των τραπεζών. Δηλαδή, να πιάσει μια περίοδο και υψηλής κερδοφορίας των ιδιωτικών τραπεζών, πρότεινε το 2004 με 2009, μια πενταετία, και να πει το 90% των τότε κερδών καταβολή στον κρατικό κορβανά, προκειμένου να μην συνεχιστούν οι οριζόντιες περικοπές και η πολιτική μείωση των εισοδημάτων. Αυτό ο διοικητής της Τράπεζας Αγγλίας. Λοιπόν, αυτό θα χρειαστεί να το κάνουμε και εδώ. Αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα από την πρώτη μέρα, από το πρώτο 24ωρο. Ναι. Διαφορετικά πάμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις και σε τρομακτικά αδιέξοδα. Και το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, στην κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία σήμερα, που την έχουν οδηγήσει βεβαίως, σκοπίμως, δολίως,
σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι η προτεραιότητα δεν είναι να έχουμε ισοσκελισμένο προπολογισμό. Ναι. Θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια, τουλάχιστον εγώ εκτιμώ, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, θα χρειαστεί να έχουμε ελλειμματικό προϋπολογισμό προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, κυρίως επενδύσεις στην παραγωγή. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξορθολογήσεις τις δημόσιες δαπάνες. Προφανώς, γιατί εκεί μέσα βρίσκονται τρομακτικές, όχι σπατάλες, συγγνώμη, λαιλασία του δημόσιου χρήματος γίνεται μέσα στο κρατικό κορβανά. Αλλά θα πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του νεοφιλελευθερισμού που ανάγει ως πρώτο μέλημα το ισοζύγιο του προϋπολογισμού. Κύριε Καζάκη, απολούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό και από τον κύριο Σακελαρίδη. Κοιτάξτε, η λογική πουλάω είναι για παράδειγμα όπως ένα νοικοκυριό. Ξεπουλάω. Μιλάμε τώρα, κοιτάξτε, το πρόγραμμα λεγόμενων επενδύσεων. Βέβαια, κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ, για να πω κύριε Καζάκη, ότι μονίμως είναι απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις, στις αποκρατικοποιήσεις. Χθες ακούγαμε εδώ και από την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κύριε Σακελαρίδη, ότι δεν έχετε στηρίξει καμία επένδυση. Είστε μονίμως εναντίον. Για τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν το αποδέχομαι ως κατηγορία να μας λένε ότι δεν είμαστε με τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν είναι όμως και ένας τρόπος να εισπράξει κάποια χρήματα η χώρα. Είναι ο τρόπος απόγνωσης. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι, για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό πουλάει τα τιμαλφή του προκειμένου να εισπράξει. Ωραία, και μετά θα υποχρεωθούμε να δεχτούμε μια οικονομία τριτοκοσμικού χαρακτήρα. Κύριε Καζάκη, προκειμένου να αναπτυχθεί. Δεν πρόκειται να βγάλουμε τέτοια άκρη. Όταν πουλάς έστω και τα σημικά σου ή οτιδήποτε, μπορεί να προσδοκάσει μια ανάπτυξη. Το ζητούμενο όμως για μένα δεν είναι τι θα πουλήσω και όχι τι θα εισπράξω, τι θα εισπράττω. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι πρώτον, εάν πουλάω τα τιμαλφή τα οποία μπορούν να με βοηθήσουν στην οικονομική μου ανάπτυξη τώρα. Λέω. Έτσι. Το δεύτερο είναι τι εισπράττω και πού τα πάω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εισπράττουμε και τα δίνουμε στοχογλύφους. Δηλαδή, ό,τι εισπράττει το ελληνικό κράτος πηγαίνει κατευθείαν στο χρέος. Κατευθείαν στο χρέος. Και μάλιστα ένα χρέος που κανένας δεν ξέρει ποιο είναι. Δεν ξέρει. Μετά τον Νοέμβριο, που έγινε η περίφημη επαναγορά ομολόγων, ουδής γνωρίζει ποιο είναι το χρέος. Έβγαλε μια ανακοίνωση το ΟΔΗ, η οποία κατάπτυστη. Εμφανίζει το χρέος στα 305 δισεκατομμύρια. Είναι ψεύτες οι άνθρωποι. Ο κύριος Τουρνάρας, κύριε είναι ψεύτες. Δηλαδή, το χρέος είναι κοντά στα 330 περίπου δισεκατομμύρια, έκλεισε το 12. 330 απλά, δισεκατομμύρια. Εκεί, ακριβώς. Δηλαδή, στο 200-210% το ακαθάριστο εγχώριο δηλαδή, προϊόντος. Δεν μειώθηκε όπως μας λέει και ο κύριος Βενιζέλος. Μειώθηκε κατ' ελάχιστο περίπου στα 20-30 δισεκατομμύρια λόγω της επαναγοράς. Αλλά η επαναγορά έχει ουρά. Η επαναγορά έχει 11,7 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να τα πληρώσουμε τον Απρίλιο. Το οποίο το κράτος δεν έχει. Ούτε έχουν προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό. Λοιπόν, τα 11,7 δισεκατομμύρια λοιπόν για να βρεθούν θα πρέπει να μπουν σε διαδικασία, θα πρέπει να τα βρουν από κάπου. Ο ένας τρόπος είναι το γνωστό υποζύγιο και βαράτε το. Αλλά επειδή και αυτοί είναι ρεαλιστές, ξέρουν ότι δεν μπορούν να αντλήσουν από εκεί, σκεφτήκανε το εξής καταπληκτικό. Απ' έξω βεβαίως. Να φτιάξουν τυπλοποιημένα ομόλογα. Δηλαδή, δίνω εγώ ένα ομόλογο της αξίας των 11,7 δισεκατομμυρίων που χρωστάω και από πίσω του φορτώνω εγγυήσεις εμπράγματες. Δηλαδή, είτε δημόσια γη, άλλα ακίνητα, ανελαστικά έσοδα ενέργεια του ελληνικού δημοσίου, αρχαιολογικούς χώρους, περιβαλλοντικά πάρκα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, FIR, δικαιώματα. Εάν βάλουμε κάτω και δούμε πόσα χρήματα αυτή τη στιγμή κοστολογεί το ΔΝΤ, τη δημόσια περιουσία της χώρας με την πιο ευρεία έννοια, θα δείτε, δεν φτάνουν τα 11,7 δις. Άρα, κύριε Σακελαρίδη, και θέλω να συζητήσουμε και το θέμα με την ΑΟΣ, Χρήστο, το είδαμε και εμείς προηγουμένως, γιατί τι γίνεται τελικά και για τις γκρίζες ζώνες που μπαίνουν στο Καστελόριζο, που έλεγε η συγκυβέρνηση. Κύριε Σακελαρίδη, τα 330 δισεκατομμύρια ευρώ, μη βιώσιμο χρέος, ξεκάθαρο. Εσείς τι έχετε ζητήσει ως ΣΥΡΙΖΑ? Είπε πολλά ο κύριος Καζάκης, πριν πολλά ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να σχολιάσω μερικά, αλλά όχι να απαντήσω πρώτα στη δικιά σας την ερώτηση, και αν υπάρχει λίγος χρόνος. Κουβέντα κάνουμε, βέβαια. Εμείς αυτό που λέμε, καταρχήν προφανώς είναι μη βιώσιμο το χρέος. Δεν είναι μόνο μη βιώσιμο εξαιτίας του απόλυτου μεγέθους του, δηλαδή είτε είναι 300, είτε είναι 330, είτε είναι 350. Η βιωσιμότητα του χρέους και το
αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον, είναι ένας παράγοντας ο οποίος εξαρτάται και από τα επιτόκια και από τους ρυθμούς ανάπτυξης μιας οικονομίας. Μάλλον από τους ρυθμούς ύφεσης στην προκειμένη, στην ελληνική οικονομία, γιατί μόνο τέτοιους βλέπουμε και θα βλέπουμε και για τα επόμενα χρόνια. Επομένως, δεν μπορεί να είναι βιώσιμο σε καμία περίπτωση, όσο και αν οι προβολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μιλάνε για πρωτογενή πλεονάσματα 3,2% και μετά 4,5% του ΑΕΠ μέχρι το διηνεκές τέλος πάντων και ρυθμούς ανάπτυξης 3,5% και 4%. Επειδή ακριβώς αυτές οι υποθέσεις με αυτό το πρόγραμμα πολιτικής δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, ποτέ το δημόσιο χρέος κάτω από αυτή την πολιτική δεν πρόκειται να γίνει βιώσιμο σε καμία χώρα του κόσμου. Δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο με αυτές τις πολιτικές. Επομένως, εμείς αυτό που λέμε και αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι αυτό που απαιτείται είναι μια πολύ μεγάλη διαγραφή του δημόσιου χρέους. Ναι. Αυτό το λέγαμε από το 2010, μας χλέβαζαν, μας έλεγαν ότι είναι ζήτημα, ότι είμαστε μπαταχτσίδες, ότι είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, λέγανε μερικοί έτσι πιο ακραίοι εκείνη την περίοδο. Σήμερα πλέον είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουν όλοι ως αναγκαιότητα. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Εμείς επίσης λέμε να υπάρχει ένα μορατόριο όσον αφορά τους τόκους, το οποίο από αυτά τα χρήματα τα οποία είναι στην ουσία, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 35 δις φέτος, κάπου τόσα του χρόνου, είναι γύρω στο 6% του ΑΕΠ τέλος πάντων. Από αυτά τα χρήματα να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και μόνο αυτό. Από αυτά τα χρήματα δηλαδή από τους τόκους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να διπλασιάσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ετησίως, για όσο χρόνο τέλος πάντων υπάρχει αυτό το μορατόριο αποπληρωμή των τόκων. Και με αυτόν τον τρόπο ακριβώς να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, να γίνουν πραγματικές επενδύσεις, να πέσει χρήμα στην αγορά και να μπορέσει να αντιστραφεί αυτό το πρόσημο στους ρυθμούς ανάπτυξης, να γίνει θετικό επιτέλους και να δημιουργηθούν πάνω απ' όλα θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πρόταση. Είναι όλα αυτά που ακούμε. Είναι ωραία. Για να κλείσουμε και θέλω το σχόλιο σου για την ΑΟΣ. Να πάμε ακριβώς στο πιο καυτό πράγμα. Με συγχωρείτε, μια κουβέντα μόνο θα ήθελα και μετά. Και θέλω και το σχόλιο σου και για αυτό. Και συγγνώμη που σας διακόπτω. Απλά θα ήθελα σε κάτι πριν που είπατε στον κύριο Καζάκη που έχει πάρα πολύ σημασία να σας πω. Που ρωτήσατε κι εσείς για το πούλημα, έτσι βρίσκεις έσοδα. Πριν από 2-3 εβδομάδες, νομίζω, κατατέθηκε και συζητήθηκε στη Βουλή ο απολογισμός του 2011. Yeah. Του 2011. Μέσα σε αυτόν υπήρχαν, ακούστε να σας πω κάποια στοιχεία. Έλεγε συγκεκριμένο απολογισμός ότι από συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του, δηλαδή δημοσίων επιχειρήσεων, και από τα κέρδη και από τα μερίσματα, το δημόσιο εισέπραξε 1,2 δις. Με πολύ μεγάλο ποσό. Από τον ΟΠΑΠ συγκεκριμένα εισέπραξε γύρω στα 104-105 εκατομμύρια το 2011. Από τη ΔΕΗ 93 εκατομμύρια. Αντίστοιχα από διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες είναι προς πώληση, πολύ σεβαστά ποσά. Όταν σε ένα χρόνο από τον ΟΠΑΠ παίρνεις 103 εκατομμύρια και θες να τον πουλήσεις σε τιμές που ακούγονται στην πιάτσα 400-500 εκατομμύρια, αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι συνετή έτσι, πολιτική εσόδων. Δηλαδή κάτι το οποίο μέσα σε 5 χρόνια θα το μαζέψεις και θα συνεχίζεις να τα μαζεύεις και μετά από αυτά τα 5 χρόνια, αυτά τα χρήματα, δεν είναι συνετή πολιτική. Επομένως, δηλαδή αυτό το επιχείρημα που ακούμε πάρα πολλές φορές από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι αυτά τα χρήματα και προφανώς θα πάνε στην καταπολέμηση του χρέους, όπως είπε και ο κύριος Σταθάκης, αν και αυτό το χρέος. Ο κύριος Καζάκης, με συγχωρείτε, αν και αυτό το χρέος δεν καταπολεμάται. Δεν είναι επιχείρημα που στέκει ούτε δημοσιονομικά. Εντάξει, αυτό συμφωνούμε ότι μία σειρά πραγμάτων που ξεπουλούνται δεν φέρουν κέρδη και δεν καλύπτουν το κενό. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό που είπε ο κύριος Καζάκης. Τι δεσμεύσεις έχουμε. Και λέμε ότι από το μνημόνιο απορρέουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά που προτείναμε εμείς για να υποτίθεται να ξεπληρώσουμε το χρέος μας ήταν το μνημόνιο προς τους τοκογλύφους μας. Και εκεί λέει ότι τα αεροδρόμια πρέπει να τα ξεπουλήσουμε αφού τα φτιάξουμε. Την ΑΟΣ, την γκρίζε ζώνες δεν είναι κάτι καινούριο. Το θυμόμαστε από την εποχή της κυβέρνησης του Κώστα Σιμίτη, που δημιουργήθηκαν οι πρώτες γκρίζε ζώνες στο Αιγαίο και στα νησιά. Εκεί ήδη και μην κορεδευόμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο κύριος Σαμαράς στον κύριο Ολάντ τι είπε, είναι ευρωπαϊκά οικόπεδα. Άρα αμέσως τα έχουμε απεμπολίσει. Άρα με την πρώτη κίνηση που θα γίνει τα έχουμε ξεπουλήσει. Και βέβαια θεμένα. Μπαίνουν συνέτεροι. Και μπαίνουν συνέτεροι οι ξένοι. Και βέβαια θα τα τυλίξουμε σε ένα ωραίο περιτύλιγμα. Θα είμαστε τελείως εξαθλειωμένοι. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά,
για να ζήσουμε, για εσάς το κάνουμε, για εσάς προδίδουμε, για εσάς ξεπουλάμε την πατρίδα. Αυτό πιστεύω. Κύριε Καζάκη, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς για να κλείσω. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα σχετικά με την κυριαρχία της χώρας. Πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το κορυφαίο, κατά τη γνώμη μου, θέμα, γιατί δεν μπορείς να ρυθμίσεις τίποτα στη χώρα όταν στερείσαι κυριαρχίας. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί ο λαός να ασκήσει κυριαρχία, έστω και με τον τρόπο που ασκούσε, δηλαδή με πλασματικό τρόπο, διαμέσου του κοινοβουλευτισμού που γνωρίσαμε της μεταπολίτευσης. Αλλά εδώ έχουμε το εξής επίσημο. Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2012, ο κύριος Μπαρόζο ανακοίνωσε το ότι πάμε σε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όπου καταλύεται η εθνική κυριαρχία και τυπικά, και πάμε στη λεγόμενη, όπως την αποκάλεσε ο κύριος Μπαρόζο, συλλογική κυριαρχία. Συλλογική κυριαρχία δηλαδή της Ευρωζώνης, της διευρυμένης Ευρωζώνης, γιατί θα μπουν και άλλα κράτη μέσα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει δικαίωμα, όχι μόνο στη δική του στη δημόσια περιουσία, σαν συλλογικό υποκείμενο, σαν λαός δηλαδή, αλλά δεν έχει δικαίωμα στη ρύθμιση και της ιδιωτικής περιουσίας. Η ρύθμιση της ιδιωτικής περιουσίας γίνεται διαμέσου εθνικού δικαίου, δηλαδή διαμέσου ενός δικαίου που μιλάει στο όνομα ή δικαιοδοτεί στο όνομα του ελληνικού λαού. Όταν πάμε σε συλλογική κυριαρχία και πάμε σε συλλογική κυριαρχία, δεν υπάρχει ελληνικός λαός. Άρα δεν υπάρχει δικαιακή ρύθμιση αυτού του επίπεδου. Γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς μιλάει για ευρωπαϊκά κοιτάσματα και ευρωπαϊκά οικόπεδα, όπως μίλησε και ο προκάτοχός του, ο κύριος Παπανδρέου, αν θυμάστε, ναι, για ευρωπαϊκά νησιά. Όταν του λέγανε για τα νησιά, τα πράσινα, πράσινα λόγα και κόκκινα χορτά, και λέει ευρωπαϊκά νησιά, όπου θα υπάρξει πράσινη ανάπτυξη και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα τρομακτικό θέμα σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ δε περισσότερο όταν ανακοινώσανε με ρηματική διακοίνωση, τουλάχιστον αναμένεται, η ρηματική διακοίνωση της ΑΟΣ. Όταν δεν έχει κυριαρχία. Εντάξει, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η ρηματική ανακοίνωση ουσιαστικά τι ήταν? Ένα χαρτάκι χωρίς. Ναι. Δηλαδή να πω, γι' αυτό είπα πριν. Όχι, όχι, εγώ δεν δεχόμαστε μεταξύ μα. Δηλαδή βγάζω κι εγώ, ωραία, κι εγώ λέω είμαι ένα αστροναύτη. Δεν διαφωνώ. Για να καλύψω ότι είναι το επικοινωνιακό. Στην ουσία δεν έγινε τίποτα. Δεν διαφωνώ. Απλά εγώ ψάχνω να δω ποιε είναι οι ουρές. Όταν είσαι κράτος χωρίς κυριαρχία, πού πας, αδερφέ, να οριοθετήσεις ΑΟΣ, εάν ήθελες όντως να οριοθετήσεις? Γυμνός. Εγώ πιστεύω ότι δεν πας να οριοθετήσεις ΑΟΣ. Αυτό που πας να κάνεις είναι διαμέσου της ΑΟΣ ή μια εικονική συζήτηση για τις ΑΟΣ να καταργηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τα υφιστάμενα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Και να γίνει αυτό που είπε ο κύριος Μεϊμαράκης, ελεύθερη θάλασσα. Ελεύθερη θάλασσα στη διεθνή διπλωματία λέγεται η θάλασσα που δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό πάνε να περάσουν διαμέσου της φιλολογίας της ΑΟΣ. Γιατί διαφορετικά, αν θέλανε, αν διαφερόντουσαν για το Αιγαίο, παράδειγμα, και την οριοθέτησή του, θα ξεκινάγανε με την κήρυξη του Αιγαίου σε αρχιπέλαγος, παράδειγμα. Θα ξεκινάγανε με τη οριοθέτηση των ναυτικών διάβλων. Θα ξεκινάγανε με τα ζητήματα χωρικών υδάτων, με το FIR, τις γκρίζες ζώνες που λέγατε προηγουμένως. Και μιλάμε για 3.200 νησίδες σε γκρίζες ζώνες. Δεν ξεκινάνε από όλα αυτά, πάνε στην ΑΟΣ για να σου πει, εντάξει ρε παιδί μου, διαμέσου διαπραγμάτευση της ΑΟΣ, βάζουμε και τα άλλα πακέτο, τα οποία κατά τα άλλα η Ελλάδα δεν τα διαπραγματευόταν και σωστά. Διότι ήταν απόρρια του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί να διαπραγματευτείς σύνορα, κυριαρχικά δικαιώματα, εγχώρια, χωρικά ύδατα κτλ. Τα βάζουμε όλα πακέτο και τα εκποιούμε όλα μαζί. Στο μίξερ. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Σακελαρίδη, να σας ευχαριστήσω. Χρήστο μου ραντεβού αύριο Παρασκευή. Να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα.